ζωντανή σύνδεση με Σέρες, καθώς δίνουμε βήμα σε κριτικούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός Κρήτης. Είναι μια αγαπημένη στήλη της εκπομπής που και εσείς βέβαια την έχετε αγκαλιάσει. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Φραγκεδάκης, σωστά? Φραγκεδάκης, ναι, ναι, σωστά. Πρόεδρος Κρητικής Αδελφότητας Νομού Σερών του Αρκάδη. Τι κάνετε, η Κρητική εκεί στις Σέρες λοιπόν, ο εκπρόσωπός τους κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, σας καλωσορίζω και εγώ από τις Σέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ συγκινητικό που η μητέρα πατρίδα μας καλεί και έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε με τους αδερφούς μας στην πατρίδα μας. Βρίσκεστε, κύριε Φραγκεδάκη, αυτή τη στιγμή στα γραφεία του συλλόγου σας? Βρισκόμαστε ακριβώς, ναι, στην αίθουσα της Κρητικής Αδερφότητας και τώρα ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα μαθήματα του παραδοσιακού χορού των φωνών της Κρήτης μας. Οπότε δηλαδή θα εδώ έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε έτσι να χορεύετε κριτικούς χορούς? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Όλα τα μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, από ποια περιοχή στην Κρήτη κατάγεστε? Εγώ είμαι τρίτης γενιάς κριτικός. Ναι. Γεννήθηκα στις Σέρες. Ο παππούς μου ήταν από την Κρήτη, ο Αντώνης Φραγκεδάκης, ο οποίος ήταν από τα Καράνο, από τον νομό Χανίων, το σημερινό Δήμο Πλατανιά. Είναι ένα ορεινό χωριό, το οποίο ιστορικό είναι γνωστή στράτα των Μουσούρων, που λέει και το τραγούδι, από τα Καράνο. Κύριε Φραγκεδάκη, κατεβαίνετε στην Κρήτη το καλοκαίρι, βρεθήκατε? Κάθε χρόνο κατεβαίνω. Αυτό το καλοκαίρι όμως, λόγω της κατάστασης, και με λύπη το λέω, ήταν πολύ δύσκολο, δεν κατέβηκα. Όμως, εκτός από τους συγγενείς μου που έχω στα Χανιά, θείους, ξαδέλφια, έχουμε σε όλη την Κρήτη φίλους και σόγια, γιατί, όπως ξέρετε, η Κρητική Αδερφότητα είναι για όλους τους Κρήτες. Και έχουμε και πολλές σχέσεις και με καλλιτέχνες που εδώ κατά καιρούς έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους, αλλά και με πάρα πολλούς φίλους. Οπότε, κύριε Φραγκεδάκη, μόλις δεχτήκατε το τηλέφωνο από την Κρήτη TV, λέτε εδώ είμαστε να μιλήσω με την πατρίδα κάτω. Σίγουρα αυτό σκεφτήκατε. Ανατριχιάσατε. Μας παρακολουθείτε? Φαντάζομαι ναι, η Κρήτη TV είναι... Σας παρακολουθώ, γιατί εκτός που είμαι δικηγόρος, έχω και την ιδιότητα του δημοσιογράφου και μέσω της εφημερίδας το παρατηρητή που έχουμε εδώ. Α, παρακολουθώ βέβαια. Τα τεκτενόμενα και γνωρίζω την ιστορία του καναλιού σας και γενικά και τις εκπομπές σας. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να μας δώσετε λίγο εικόνα. Τι μας έχετε ετοιμάσει εκεί? Έχουμε να δούμε κάτι? Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το χορευτικό. Βέβαια, κυρία, δώστε το σήμα. Πάμε. Σιγά σιγά τη μουσική, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και εγώ μπορώ να σας πω κάποια πράγματα για την ιστορία. Η Κρητική Αδερφότητα Σερών είναι από τους παλιότερους συλλόγους της Βορείου Ελλάδος. Ήταν τιμή παράρτημα της Παγκρήτης Αδερφότητας Μακεδονίας. Κρήτες στην Μακεδονία και ειδικά στην πόρτα του το 1908. Θυμίζω ότι χθες ήταν μέρα μνήμης και τιμής του Μακεδονικού Αγώνα. Γι' αυτό είναι και βρέθηκαν οι πολλοί Κρήτες εδώ στη Μακεδονική γη και στις Σέρες. Και στη συνέχεια πολλοί Κρήτες ήρθαν και με τον πρώτο και δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, όπου πολέμησαν και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές της Μακεδονίας, όπως και στην πόλη των Σερών. Η πόλη μας φιλοξενεί την Κρητική Αδελφότητα από το 1914, και στη συνέχεια έγινε σύλλογος το 1964. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, για να δείτε τη σημασία που είχε η Κρητική Αδερφότητα, ήταν ότι υπάρχει επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Εθνάρχου Ελευθερίου Βενιζέλου, προς την Κρητική Αδερφότητα Σερών το 1934, σχετικά με τις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, για να δείτε τι σχέση υπήρχε τότε. Μάλιστα. Της Κρήτης και να βάλουμε μία ανωτελεία και να δούμε το χορευτικό σας. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε, γυρίστε την οθόνη. Περιμένουμε τώρα εδώ το χοροδιδάσκαλό μας, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα. Ξεκινάνε, είναι οι πρώτοι μας μαθητές. Να είναι λίγο τρακαρισμένοι, γιατί δεν τους το είχα πει. Δεν πειράζει, τους δικαιολογούμε. Πάμε. Ναι. Εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω τον κάμεραμαν τώρα με το κινητό. Βέβαια, σας έχουμε εμπιστοσύνη. Πάμε, θα τα καταφέρετε. Ναι. Σηκώνω λοιπόν. Σηκωθείτε. Oh,
Βέβαια, σας ακούμε, βέβαια. Σε πλήρη εξέλιξη το μάθημα από ό,τι βλέπουμε, κύριε Φραγκεδάκη, σωστά. Προσπαθώ να κάνω καλό το πλάνο, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Βέβαια, μια χαρά. Κρατάμε τις αποστάσεις, όπως βλέπετε. Συνολικά, κύριε Φραγκεδάκη, πόσα μέλη έχει εκεί ο σύλλογός σας? Η αδερφότητα αυτή τη στιγμή έχει 50 με 60 ενεργά μέλη. Είναι περισσότεροι οι Κρήτες στην πόλη των Σερών και γενικά στον νομό Σερών, όμως σιγά σιγά επαναδραστηριοποιούνται. Το κορυφαίο μας, εδώ σας δείχνουν και κάποια πλάνα από τα κοπέλια που χορεύουν, και θέλω να σας δείξω και ένα ιστορικό, αν μου επιτρέπετε, έμβλημα που έχουμε. Είναι η σημαία που είχε η Κρητική Αδερφότητα το 1934. Μπορώ να τη δείξω? Βέβαια, να τη δείξετε. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, προσπαθήσω, γιατί τώρα εδώ με την κάμερα. Βέβαια, φαίνεται, εκεί αριστερά. Ναι, είναι αυτό, είναι ο Φίνικας που αναγεννάται, δηλαδή είναι το τμήμα Σερών, βλέπετε Παγκρίτη αδερφότης, τμήμα Σερών. Ναι, λίγο πιο αριστερά πήγαινε λίγο την κάμερα να δούμε. Τώρα? Εκεί βέβαια. Ναι, για να μην υπάρχει σύγχυση με άλλα εμβλήματα. Ο Φίνικας, όπως ξέρετε, είναι του Καποδίστρια το έμβλημα και γι' αυτό έχει την αναγέννηση. Είναι Παγκρίτους αδερφότης, τμήμα Σερών. Είναι αυτό που σας είπα ότι ήταν τμήμα της Παγκρίτου. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο. Η επισήμανσή σας είναι ξεκάθαρη για τυχόν παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Μας δώσατε εικόνα εκεί από τους... Να σας δείξω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά από φωτογραφίες που είναι από παλιά μέλη μας. Δεν ξέρω. Η δηλαδή, σημαία που μας δείξατε ήταν 1934. Η αδερφότητα, όπως είπα, είναι από το 1908 ως Ένωση Προσώπων. Το Λάβαρο, το οποίο μας δείξατε, είναι από το 1934. Η σημαία, ναι, είναι το 1934. 1934, ναι. Ωραία. Ναι, να το τονίσουμε. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στις δραστηριότητές σας, να σας ευχαριστήσω πολύ, να αφήσουμε εκεί τα παιδιά να συνεχίσουν το μάθημά τους. Εγώ ευχαριστώ πολύ και θέλω να απευθύνω μια πρόσκληση, αν μου επιτρέπετε, μέσω από τον τηλεοπτικό σας σταθμό, ναι, ότι ξέρετε σε όλους σας να είστε κι εσείς κοντά μας. Γιατί πραγματικά οι σύλλογοι, οι κριτικοί σε όλη την Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, μεταφέρουμε τα ήθη και τα έθιμα στον τόπο μας. Μάλιστα. Δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στον τόπο που ζούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Φραγκεδάκη, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δώσαμε βήμα σήμερα και στους κριτικούς εκεί των Σερών.